Χαίρετε! Το 11ο βίντεο που σας διαβάζω του βιβλίου μου «Η ανατομία μιας γυναίκας». Βρισκόμαστε στο 6ο κεφάλαιο ακόμη, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μιλάει για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες μια σχέση είναι πολύ δύσκολο να πάει καλά. Είμαστε στο 11ο σημείο, στη σελίδα 121. Όταν υπάρχει παράλληλη σχέση ή αυτή είναι η παράλληλη σχέση. Αυτή είναι μια περίπτωση που προδιαθέτει αυτή τη σχέση να μην πάει καλά. Η Μύρια μπήκε μια μέρα στο γραφείο φουριόζα. Διάβασα τη στήλη σας με τα γράμματα σε ένα περιοδικό και νομίζω πως μπορείτε να με βοηθήσετε στην περίπτωσή μου. Ίσως της λέω εγώ. Σας ακούω. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι ο δεσμός μου. Η σχέση μας ξεκίνησε πριν από 4 μήνες και θέλω πολύ να πετύχει. Και επειδή ο Γιάννης μου κάνει ορισμένα νερά, θέλω να βεβαιωθώ πως θα τον χειριστώ σωστά, ώστε να μην το χάσω. Είδα και έπαθα να τον βρω. Παρατηρήσατε πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς άνδρα τη σημερινή εποχή? Φαντάζομαι, της απάντησα εγώ. Εγώ δεν βγαίνω και πολύ από αυτό το γραφείο. Τέλος πάντων, πες μου περισσότερα για το Γιάννη και τα νερά που σου κάνει. Να, με παραμελεί. Μπορεί να του στείλω ένα μήνυμα και να κάνει 3 ώρες να μου απαντήσει. Ή να του ζητήσω να βγούμε έξω για φαγητό και να αρνείται. Μα είναι πράγματα αυτά? Πραγματικά, της απάντησα εγώ. Όλα αυτά ακούγονται ύποπτα. Φαίνεται πως ο Γιάννης δεν αφιερώνει πολύ χρόνο στη σχέση σας. Υποπτεύεστε πως ίσως υπάρχει άλλη γυναίκα? Όχι, μη μου βάζει τέτοιες ιδέες. Εκτός από τη γυναίκα του δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη. Θα το σκίσω. Ορίστε. Ο Γιάννης φυσικά είναι παντρεμένος. Τι λέγαμε πριν, πως οι άνδρες λιγόστεψαν? Λόγω επαγγέλματος δεν είμαι συντηρητική και ειδικά με τους πελάτες μου. Δικαίωμα της Μύριας να επιλέγει να είναι με έναν παντρεμένο. Πώς μπορεί όμως να περιμένει αυτός να τηρεί κάποιους συνηθισμένους κανόνες στη σχέση τους, η οποία δεν είναι συνηθισμένη, είναι παράλληλη? Ή μήπως εγώ έχασα επεισόδια και οι παράλληλες σχέσεις είναι πλέον συνηθισμένες? Σας ξαναθυμίζω ότι αυτό το βιβλίο το έγραφε το 2005, πριν 15 χρόνια από σήμερα που σας το διαβάζω. Είναι κοινός τύπος πως μια παράλληλη σχέση δεν έχει μεγάλη βιωσιμότητα. Και αυτό λόγω του ότι έρχεται δεύτερη στην αξιολόγηση του δεσμευμένου μέρους, το οποίο την χρησιμοποιεί για να ξεσκάει ή για να ξεφύγει από την άλλη σχέση ή το γάμο του. Ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που κάποιος χωρίζει για να είναι μαζί με την παράλληλη παράνομη σχέση του, είναι αναμενόμενο και αυτή η σχέση να τερματιστεί σύντομα, αφού εξετέλεσε ήδη το σκοπό της ή να δημιουργηθεί μια άλλη νέα σχέση, παράλληλη σχέση, σε αυτήν που τώρα γίνεται νόμιμη. Για τη συζυγική απιστία θα επεκταθούμε περισσότερο στο σχετικό κεφάλαιο. Διαβάζω αυτό το κομμάτι, το οποίο γράφτηκε, ξαναλέω, πριν 15 χρόνια, και χαμογελώ, γιατί στο κανάλι μας στο YouTube τώρα, το 2019, το 2020, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με παράλληλες σχέσεις. Και συνήθως τα πρόσωπα που μας στέλνουν επιστολή είναι άνθρωποι που είναι τα τρίτα πρόσωπα. Άρα έγραφα από το 2005, ότι όταν φτιάξει σχέση με ένα παντρεμένο, ακόμη και αν χωρίσει για να είναι μαζί σου, το πιο πιθανό να σε παρατήσει και σένα μετά ή να σου κάνει και σένα φιλενάδο. Και το «δεν υπάρχουν άντρες σήμερα» ή «είναι δύσκολο να βρεις άντρα» μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για το γιατί να τα φτιάξει μια γυναίκα με έναν παντρεμένο. Ξαναθυμίζω το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», αυτό δεν είμαστε ακόμη στο βιβλίο «Τους άντρες», οπότε το βλέπουμε από την πλευρά της γυναίκας. Μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή δικαιολογία, αλλά δεν είναι η αιτία. Η αιτία που τα φτιάχνεις με έναν παντρεμένο είναι γιατί μέσα σου έχεις αποφασίσει, υποσυνείδητα σαφώς, ότι θα παραβείς κάποιους κανόνες ηθικής, κοινωνικής ηθικής, αλλά και προσωπικής ηθικής, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μέσα στους κανόνες, το σετ των κανόνων της προσωπικής μας ηθικής, το να μην τα φτιάχνουμε παντρεμένους. Θέλω να πιστεύω ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι μια υποσυνείδητη απόφαση ή συνειδητή, για κάποιους ελάχιστους, οι περισσότερες γυναίκες είναι υποσυνείδητα που το αποφασίζουν, να παραβούν τον κανόνα γιατί δεν αντέχουν άλλο τη μοναξιά. Και μακάρι
να έβρισκαν τη λύση στο πρόβλημά τους μπαίνοντας σε μία σχέση με έναν παντρεμένο. Στην πραγματικότητα όμως ανοίγουν χίλια άλλα προβλήματα. Πάμε στο 12ο σημείο, γιατί πότε μια σχέση είναι πιθανό να μην πάει καλά. Όταν εμείς ή ο σύντροφος μας έχουμε πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες καινοπνεύματα, χαρτιά, τα άλογα εντός αγωγικών, τους απάρους που λέμε στην Κυπριακή, τα στοιχήματα δηλαδή πάνω στις κούρσες αλόγων, καφενέδες, τα καφενεία. Μιλήσαμε εκτεταμένα για το φαινόμενο της εξάρτησης από τις ερωτικές σχέσεις. Τι γίνεται όμως με τα άτομα που πάσχουν από άλλων ειδών εξαρτήσεις? Ξαναλέω, τότε έγραφε τη λέξη άτομα και όχι τη λέξη άνθρωποι. Πλέον δεν χρησιμοποιώ τη λέξη άτομα. Χρησιμοποιώ τη λέξη άνθρωποι γιατί θεωρώ πιο σεβαστική. Μπορούν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια ερωτική σχέση και να λειτουργήσουν φυσιολογικά? Πιο απλά, μπορούμε να έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση όταν εμείς ή ο σύντροφος μας πάσχουμε από εξαρτήσεις σε ουσίες ή κακές συνήθειες? Η Λίδα έχει απόλυτη άποψη σε αυτό. Γνώρισα τον Κώστα σε έναν μπαράκι. Ψηλός, γοητευτικός, με ύφος Jean Premier, με ένα ποτήρι καλό σκοτσέζικο ίσκι στο χέρι. Μου είχε εξηγήσει αμέσως πόσα είδη ουίσκι υπάρχουν, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο παλαίωσης, και εκείνο ήταν ένα από τα καλύτερα. Εντυπωσιάστηκα από την ομορφιά του, τις γνώσεις του γύρω από την καλή ζωή. Είναι γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, βλέπετε. Τον ερωτεύτηκα παράφορα. Η αρχή της σχέσης μας ήταν ονειρική. Με έπαιρνε στα καλύτερα εστιατόρια, όπου δοκιμάζαμε τα καλύτερα κρασιά. Βγαίναμε στα πιο in μέρη, όπου πίναμε τα καλύτερα ποτά. Ερχόταν στο σπίτι μου για φαγητό με μια μπουκάλα ακριβό λικέρ, πάντα. Τότε δεν κατάλαβα πόσο ο Κώστας ήταν εξαρτημένος από το ποτό. Εντάξει, είχε μεθύσει την πρωτοχρονιά και χρειάστηκε να γυρίσουμε στο σπίτι μεταξύ. Αλλά εγώ θεώρησα πως είναι φυσιολογικό να πιει λίγο παραπάνω για το καλό του χρόνου. Ή μια φορά που τσακωθήκαμε, μέθυσε και έκανε μετόπανο στο καινούριο μου χαλί, αλλά πάλι δεν ανησύχησα ιδιαίτερα. Ήθελα να πιστεύω πως με αγαπούσε τόσο πολύ και γι' αυτό παραφέρθηκε με ποτό, επειδή φοβόταν πως θα με έχανε. Τελικά, μετά που συγκατοικήσαμε, κατάλαβα με τον πιο άσχημο τρόπο πως ο Κώστας ήταν εξαρτημένος από το ποτό και μάλιστα άσχημα. Δεν περνούσε μέρα που να μην πει και όταν δεν έπινε ήταν πολύ διαφορετικός. Φαίνεται πως το ποτό το βοηθούσε να δείχνει τόσο κοινωνικός και ομιλητικός. Όταν μια φορά έκανε 3 μέρες να πει για να μου αποδείξει πως δεν ήταν αλκοολικός, ήταν σιωπηλός και κλεισμένος στον εαυτό του. Επιπλέον, λόγω του ποτού, η σεξουαλική μας ζωή ήταν από χάλια έως ανύπαρκτη. Όσο περνούσε ο καιρός, οι καυγάδες γίνονταν περισσότεροι και εντονότεροι. Ευτυχώς βρήκα το θάρρος και τον χώρισα στους 5 μήνες. Παρόλο που ήταν σχετικά λίγος ο καιρός που ήμασταν μαζί και εγώ ήμουν αυτή που πήρα την απόφαση του χωρισμού, πάλι με πείραξε πολύ, επειδή είχα αρχίσει να συνδέομαι πολύ μαζί του. Δεν ήθελα όμως να καταντήσω σαν τη θεία μου την Πελαγία που παντρεύτηκε έναν αλκοολικό άντρα και όλη η ζωή της πήγε στράφη και κατάντησε τα παιδιά της με ψυχολογικά προβλήματα. Ένας άνδρας που υποφέρει από αλκοολισμό ή άλλη εξάρτηση είναι ακατάλληλος για δημιουργία και διατήρηση υγιούς ερωτικής σχέσης. Η αρρώστια του δεν το επιτρέπει να αφιερώσει το χρόνο και την ενέργεια που έχει ανάγκη η σχέση και ο σύντροφός του. Γιατί η εξάρτηση είναι ασθένεια ψυχική, είναι αρρώστια εξάρτηση. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της Μαρούλας. Η Μαρούλα είναι 45 χρονών, Μαρούλα λέμε στην Κύπρο. Η Μαρούλα είναι 45 χρονών και είναι παντρεμένη με τον Χρυσόστομο, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο. Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση έχει καταντήσει τραγική. Μπαίνει σπίτι τα χαράματα και κοιμάται πάνω στον καναπέ χωρίς καν να κάνει έναν ντουζ. Πολλές φορές αργεί για τη δουλειά και ο μάστρος του, το αφεντικό του σημαίνει ο μάστρος στα κυπριακά, απειλεί πως θα τον απολύσει. Και τι θα κάνουμε αν μείνει χωρίς δουλειά? Τα λεφτά που βγάζω εγώ δεν μας φτάνουν ούτε για τα απαραίτητα. Δεν είναι βέβαια πως φέρνει και πολλά λεφτά σπίτι. Περισσότερα από τα μισά τα τρώει στους καφενέδες, οι καφενέδες είναι τα καφενεία. Τα τρώει στα καφενεία και τις χαρτοπαιχτικές λέσχες που γυρίζει. Να δούμε και πόσα χρέη έχει στα χαρτιά και μου το κρύβει. Η σχέση μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Ξέχασα πότε ήταν η τελευταία φορά που κοιμηθήκαμε μαζί. Και δεν εννοώ να κάνουμε έρωτα. Μιλώ απλά να έρθει στο κρεβάτι την ίδια ώρα μαζί με τη γυναίκα του. Ξενυχτά καθημερινά. Και όσο για τα παιδιά του, δεν τους βλέπει σχεδόν καθόλου.
Γυρίζει από τη δουλειά στις 4 το απόγευμα, τρώει και πέφτει ξερός. Ξυπνάει γύρω στις 8, τρώει βιαστικά, ντύνεται και φεύγει. Γιατί για έναν εξαρτημένο άνδρα από τον τζόγο, τις χαρτοπαιχτικές λέσχες κτλ, το να πάει να ασχοληθεί με την εξάρτησή του είναι πρωταρχικό. Άρα αυτός γυρνάει όλη νύχτα, κοιμάται 2-3 ώρες πρωτού πάει στη δουλειά και συμπληρώνει με 4 ώρες ύπνο το απόγευμα, το 6ωρο του ή το 7ωρο του. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να δει τα παιδιά του, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να έχει σχέση με τη γυναίκα του. Η έγνοια του είναι να ντυθεί, να στολιστεί, να πάει να παίξει πόκερ, να πάει να παίξει στοιχήματα, να πάει να παίξει δεν ξέρω εγώ τι άλλο παίζουν και ούτε θέλω να μάθω. Ενώ δεν θέλω να μάθω, παίζω εγώ. Πολλά τέτοια παρόμοια παραδείγματα δυστυχώς έχουν να διηγηθούν αρκετές Κύπριες γυναίκες. Πολύ δύσκολα ένας άνδρας εξαρτημένος είτε από το αλκοόλ, είτε από τον τζόγο, είτε από τα ναρκωτικά μπορεί να απεξαρτητοποιηθεί και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή και αυτός και η σύντροφός του. Μόνο αν ο ίδιος το αποφασίσει και δεσμευτεί σε μια μακροχρόνια ψυχοθεραπεία είτε μέσα από ειδικές μονάδες απεξάρτησης για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, είτε με κάποιον εξειδικευμένο ψυχολόγο εξάρτηση από τα χαρτιά, ίντερνετ, σεξ κλπ. Αυτά τα έγραφε το 2005. Σήμερα στο 2020 υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης και για το αλκοόλ και για τα ναρκωτικά. Υπάρχουν ομάδες ανώνυμων αλκοολικών, ομάδες AA, ανώνυμων αλκοολικών, ανώνυμων εξαρτημένων, που ασχολούνται για την εξάρτηση από το τζόγο, για την εξάρτηση από το σεξ κλπ. Ψάξτε τα. Στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχουν οι ομάδες AA και οι ομάδες Αλανών. Οι Αλανών είναι για τους συγγενείς των εξαρτημένων ανθρώπων. Οι AA είναι για τους ίδιους τους εξαρτημένους. Ψάξτε το στο διαδίκτυο, γράψτε AA Ελλάδος, ΑΑ, ανώνυμη αναλκοολική. Στην Αμερική το AA σημαίνει και Anonymous Addicts, ανώνυμοι εξαρτημένοι. Δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο τους λένε στην Ελλάδα. Μαθαίνω όμως από φίλες που μου στέλνουν mail πως υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιου είδους ομάδες, τις οποίες μπορεί να πηγαίνει ένα πρόσωπο το οποίο έχει θέμα με εξάρτηση, είτε από ουσίες, είτε από τζόγο, είτε από σεξ, είτε από τέτοια πράγματα, και να μπει σε ένα στο πρόγραμμα των 12 βημάτων, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τελειώνω με αυτό. Είναι ματ και είναι γραμμένο με κεφαλαία, βλέπετε εδώ, με τονισμένα γράμματα, όχι κεφαλαία. Είναι μάταιος σκόπος για μία γυναίκα να πιστέψει πως μπορεί να σώσει έναν άνδρα που υποφέρει από τέτοιου είδους σοβαρές εξαρτήσεις και καλύτερα είναι να αποσύρεται όσο είναι νωρίς. Τα πρώτα σημάδια είναι περισσότερο από εμφανή και αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά μπορούμε να τα εντοπίσουμε και να προφυλαχθούμε. Και εδώ θέλω να πω για την ιστορία της Λίδας. Λέει, τον γνώρισα και κρατούσε ένα ποτήρι ουίσκι. Όποτε πηγαίναμε κάπου να δοκιμάσουμε κρασιά, να πιούμε ποτά κτλ. Όποτε ερχόταν στο σπίτι είχε ένα ποτήρι, είχε ένα μπουκάλι ακριβό λικέρ να φέρει. Δηλαδή φαίνεται ο άλλος αν είναι αλκοολικός από την αρχή. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Γιατί όπως γράφω και εδώ είναι μάταιος σκόπος να πιστέψουμε πως μπορούμε να σώσουμε ένα άνδρα που υποφέρει από τέτοιου είδους σοβαρές εξαρτήσεις και καλύτερα είναι να αποσυρώμαστε όσο είναι νωρίς. Δηλαδή μόλις δεις τα πρώτα σημάδια εθισμού, το συζητάς, κάνεις κρούση, προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλος, έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι εθισμένος, αν κάνει κάτι για να απεξαρτηθεί και στην περίοδο απεξάρτησης είναι καλύτερα κάποιος να μην έχει σχέση. Οπότε δεν κάνουμε δικό μας το πρόβλημα εξάρτησης, αλκοολισμού ή εθισμού που έχει ο άλλος, τον αφήνουμε μόνο του να πάει να βρει βοήθεια να το λύσει. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο και τελειώνουμε και το κεφάλαιο 6, που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου «Ανατομία μιας γυναίκας» μέχρι σήμερα, που μιλάει για το σε ποια περίπτωση μια σχέση δεν έχει πολλές πιθανότητες να πάει καλά, είναι το σημείο 13, όταν υπάρχει πρόβλημα βίας. Η Σοφία ήρθε στο γραφείο φορώντας μαύρα γυαλιά και φουλάρι. Κάθισε μαζεμένη και περίμενε από εμένα να ξεκινήσω τη συζήτηση. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Τότε ήμουν μικρή και μιλούσα στον πληθυντικό σε όλους τους πελάτες μου όταν έρχοντα. Αργότερα άρχισα να μιλάω στον ενικό όχι από ασέβεια αλλά από οικειότητα.
Αντιμετωπίζω συζυγικά προβλήματα. Τι είδους, τη ρώτησα, έβγαλε το φουλάρι και τα γυαλιά. Το μάτι της ήταν μαυρισμένο από μπουνιά και στο λαιμό της διακρίνονταν καθαρά οι δαχτυλιές του εντός εισαγωγικών αγαπημένου της συζύγου. Για τέτοιου είδους προβλήματα μιλούμε, τώρα κατάλαβα, της είπα. Εγώ όμως δεν το κατάλαβα από την αρχή και τώρα βρίσκομαι σε αυτή την τραγική κατάσταση με ένα μικρό μωρό και ένα άλλο που έρχεται. Είστε έγκυος? Ναι, στον τρίτο μήνα. Είναι πολύ τραγική η κατάστασή μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ποια ήταν τα σημάδια που η Σοφία αγνόησε εντός εισαγωγικών στην αρχή? Πιστεύω πως πάντα υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια και επερχόμενες καταστροφές στην αρχή μιας σχέσης. Οι γυναίκες όμως τα παραβλέπουμε είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω αδυναμίας να τερματίσουμε μια καινούργια αρχή, είτε λόγω δικής μας ψυχοπαθολογίας και αυτοκαταστροφικότητας. Ένας δυνητικά βίος άνδρας έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Δώστε σημασία σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά που μπορεί να υποδεικνύουν βιαιότητα. Πρώτο, είναι ευερέθιστος. Αρπάζεται εντός εισαγωγικών και παρεξηγεί κουβέντες και κινήσεις που κάποιος άλλος ή εμείς δεν θα παρεξηγούσαν. Δεύτερο σημάδι. Έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και νιώθει μειονεκτικά. Τρίτο. Θυμώνει πολύ εύκολα. Τέταρτο. Φωνάζει δυνατά και δεν ελέγχει τα νεύρα του όταν υπάρχει μια συζήτηση ή λογομαχία. Πέμπτο. Αδυνατεί να χειριστεί με λογικά επιχειρήματα μια διαφωνία ή μια σύγκρουση με τη σύντροφο του. Έκτο. Διηγείται ιστορίες για καυγάδες, τους οποίους έμπλεξε παλιά, και για άγριο ξύλο που έδωσε. Έκτο. Φοβάστε να διαφωνήσετε μαζί του, είναι απρόβλεπτες οι αντιδράσεις του. Έβδομο. Έχει απλώσει χέρι πάνω σας έστω και μια φορά. Θα έλεγα εδώ και όγδο, απειλεί ότι θα σας δείρει ή ότι θα σας σκοτώσει. Ένας βίος άνδρας δεν μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια υγιή σχέση. Και ούτε η αγάπη, ούτε η κατανόηση της συντρόφου του μπορούν να το θεραπεύσουν ή να προστατεύσουν την ίδια. Εάν ήδη αντιμετωπίζετε βία στη σχέση σας, το πρώτο που επιβάλλετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 1440 και να ζητήσετε άμεση βοήθεια. Το 1440 είναι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην Κύπρο. Ο αντίστοιχος εθνικός αριθμός για τη βία στην Ελλάδα είναι το 15900. Ξαναδιαβάζω αυτό που πάλι είναι έτσι με έντονα γράμματα. Εάν ήδη αντιμετωπίζετε βία στη σχέση σας, το πρώτο που επιβάλλετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 1440 αν είστε στην Κύπρο ή στο 15900 αν είστε στην Ελλάδα και να ζητήσετε άμεση βοήθεια. Εάν βρίσκεστε στην αρχή μιας σχέσης και βιώνετε τα πρώιμα σημάδια που αναπτύχθηκαν παραπάνω, για σας ισχύει το φεύγω και σώζε. Εάν βρίσκεστε στην αρχή μιας σχέσης και βιώνετε τα πρώιμα σημάδια βίας, αυτά τα που σας έχω διαβάσει προηγουμένως, για σας ισχύει το φεύγω και σώζε. Δηλαδή φεύγω και σώζε αν γνωρίζεις κάποιον ο οποίος είναι ευερέθιστος, αρπάζεται με το διατύπωτα, νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του, θυμώνει πολύ εύκολα, δεν ελέγχει το θυμό του, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει λογικά επιχειρήματα όταν διαφωνήσει μαζί σας, πενεύεται ότι έχει δει τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε και έμπλεξε σε καυγά και ξέρω εγώ και τι, όταν φοβάστε να διαφωνήσετε μαζί του γιατί είναι απρόβλεπτες οι αντιδράσεις του, όταν σπάζει πράγματα και έχει απλώσει χέρι πάνω σας έστω και μια φορά και όταν απειλεί ότι θα σας δει ή θα σας σκοτώσει, φύγετε για να σωθείτε. Φεύγω και σώζε. Είναι... Δεν το βρήκα αυτό το φεύγω και σώζε. Πρέπει να είναι από την Αγία Γραφή. Το βρω. Φεύγω και σώζε. Φεύγω. Κάνω Google Search τώρα για να βρω τι έχω γράψει το 2015 και από πού το βρήκα. Και σώζε. Και αν είναι και σωστό. Φεύγε και σώζου είναι το σωστό. Όχι φεύγου και σώζε. Φεύγε και σώζου. Φεύγε και σώζου. Άρα βρήκαμε ένα σοβαρό λάθος που κάναμε στη σελίδα 128 στο βιβλίο. Το σωστό είναι φεύγε και σώζου. Φεύγε και σώζου. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύσαμε 13 λόγους ή περιπτώσεις που όπου μια σχέση που βρίσκεται στο ξεκίνημά της έχει κακή πρόγνωση. Είναι άραγε τυχαίο που το αυτό το κεφάλαιο είναι το μεγαλύτερο του βιβλίου? Οι σχέσεις και η επιτυχία τους είναι δύσκολο πράγμα στη σημερινή εποχή. Οι περισσότερες αποτυχάνουν.
λίγες είναι αυτές που τα πάνε καλά. Κατά τη γνώμη μου, ο βασικότερος λόγος που οι σχέσεις σήμερα αποτυχάνουν είναι όταν το ένα ή και τα δύο μέρη κρατά πισινή και δεν αφήνεται εντελώς. Προστατεύει τον εαυτό του στη περίπτωση κινδύνου να μπορέσει να διαφύγει. Ο χωρισμός πλέον είναι εύκολο ή ευκολότερο να γίνει από ό,τι παλιά. Η σημερινή κυπριακή κοινωνία δέχεται εύκολα το χωρισμό από μια ερωτική σχέση και ευκολότερα από παλιά το χωρισμό από ένα γάμο. Σαν δίδαγμα από το κεφάλαιο αυτό, θυμάστε τα μαθήματα του κατηχητικού πάντως στο τέλος είχαν ένα δίδαγμα. Θα σημείωνα πως όταν υπάρχουν λόγοι που είτε εμείς είτε ο σύντροφός μας δεν αφήνεται εντελώς μέσα στη σχέση, δεν αφήνει τον εαυτό του να μεθύσει από έρωτα, τότε η σχέση αυτή δεν έχει πολλές προοπτικές να επιτύχει. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτό το 11ο βίντεο που διαβάζουμε το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.